Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους υγειονομικοί με φόντο τις ελλείψεις σε προσωπικό, την εντατικοποίηση των συνθηκών εργασίας, τις εξαντλητικές ευμερίες και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που μεγαλώνουν την ταλαιπωρία των ασθενών. Το Σωματείο Εργαζομένων συμμετέχει σήμερα στην 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία με αιχμή του δόρατος να μην μετατραπούν τα νοσοκομεία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, να μην προχωρήσει η κυβέρνηση σε καμιά συγχώνευση κλινικών τμήματων και κατάργηση νοσοκομείων, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι. Με τη σημερινή απεργία, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία αντιδρούμε στη διαχρονική υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών υγείας, που περιορίζουν την πρόσβαση σε δωρεάν σύγχρονες υπηρεσίες περίθαλψης και πρόληψης. Και εξαιτίας αυτής της υποχρηματοδότησης είναι που δεν μπορούν να πάρουν οι εργαζόμενοι τις άδειες και τα ρεπό τους. Στο πλαίσιο της πανυγειονομικής απεργίας, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του Παγνή, με τους εργαζόμενους να περιγράφουν την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, λέγοντας ένα μεγάλο όχι στη διάλυση των δημόσιων νοσοκομείων. Σαν φοιτητές ιατρικής, όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα, στεκόμαστε πάντα πλάι στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες των υγειονομικών. Η κατάσταση με τη δημόσια υγεία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Θεωρούμε τουλάχιστον γελίες τις προεκλογικές δηλώσεις της κυβέρνησης για δίθεν ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Γιατί 4 χρόνια τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ενισχύει τη δημόσια υγεία. Είμαστε σήμερα εδώ, όπως ήμασταν χτες μαχητικά στην παρουσία του Υφυπουργού Υγείας, όπως θα είμαστε και το Σαββάτο 9 η ώρα έξω από το εμπορικό επιμελητήριο, όπου εκεί οι ιδιώτες επιχειρηματίες της υγείας μαζί με τους ξενοδόχους και με τις ευλογίες της κυβέρνησης θα κουβεντιάσουν το πώς θα στηθεί μεγάλη μπίζνα στο χώρο της δημόσιας υγείας. Θα πούμε ένα μεγάλο όχι στην εμπαρματοποίηση της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Παλεύουμε μαζί με τους υγειονομικούς για την στελέχωση και πλήρους χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας στο ύψος των πραγματικών αναγκών των δομών. Παλεύουμε για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Δεν θα δεχτούμε κανένα κλείσιμο νοσοκομείου, κανένα κλείσιμο κλινικής, όπως απεργάζεται η κυβέρνηση, προκειμένου να στήσει το δικό της αφήγημα και να οδηγήσει τα πράγματα στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στο πλευρό των υγειονομικών βρίσκεται και η ΕΛΜΕ, η οποία εξέδωσε ψήφισμα συμπαράστασης. Το δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, περίθαλψης και σύνταξης είναι υπόθεση όλων των σωματείων, είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων, είναι υπόθεση του λαού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενισχυμένη και με το εκλογικό αποτέλεσμα, ουσιαστικά εντείνει την αντιλαϊκή πολιτική, δίδει ουσιαστικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές ως δώρο στους επιχειρηματίες της υγείας, διεκδικούμε καμία συγχώνευση κλινικών και νοσοκομείων.